Μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για την πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον επιμνημόσυνο λόγο του στο Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων του νέου χωρίου Πάφου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως γνωρίζω τα όρια, γνωρίζω πού μπορεί η εθνική αξιοπρέπεια να επιτρέψει τον ξεκινασμό. Την ίδια ώρα και δεν πρόκειται να δεχτώ οτιδήποτε το οποίο μπορεί να ταπεινώσει ή να κάνει τους Έλληνες Κύπριους να αισθάνονται μειωμένοι απέναντι στους Τουρκοκύπριους. Για να διαβεβαιώσει ότι αυτό που επιθυμούμε είναι μέσα από τον διάλογο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας αξιοπρεπούς επιβίωσης των Ελλήνων με ειρηνική συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους. Αλλά αυτό που δεν θα δεχτούμε ποτέ είναι να γίνουμε προτεκτοράτο της όποιας τρίτης χώρας. Είναι να μετατραπούμε και να είμαστε υποχείριοι και δέσμοι των όποιων συμφερόντων που δεν εξυπηρετούν τον Κυπριακό λαό, αλλά τα συμφέροντα και τις στρατηγικές επιλογές μιας τρίτης χώρας. Καλώντας όλους να συνειδητοποιήσουν πως μόνο μέσα από τον αλληλοσεβασμό μπορεί να επικρατήσει ειρήνη. Γιατί η όποια λύση, εκείνη η λύση δηλαδή που μπορεί να μην κατοχυρώνει την προοπτική και το μέλλον, που δεν θα είναι βιώσιμη, που δεν θα είναι λειτουργική, το μόνο που θα επιτύχει είναι την επομένη της σύναψης ή της εφαρμογής της να καθαρέψει. Και δεν είναι αυτός ο Και έγινε πιο συγκεκριμένο στο θέμα των εγγυήσεων κατά την ομιλία του αργότερα στην τελετή εγγενείων έκθεσης πινάκων και φωτογραφιών από τον απελευθερωτικό αγώνα 55-59 στο λιμανάκι της Κατοπάφου. Δεν δεχόμαστε να είμαι εξάρτημα καμιάς τρίτης χώρας. Δεν δεχόμαστε να στο 21ο αιώνα να έχουμε ακόμα κάποιους που να αξιούν ότι είμαστε επικίνδυνοι ή ότι χρειαζόμαστε εγγυητές ή εγγυήσεις. Αυτά ήταν και οι λόγοι που μας οδήγησαν εις το αδιέξοδο του Γκραντ Μοντανά. Κατά την περιοδία του στην Πάφο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε και χαιρετισμό στην πολιτιστική εκδήλωση παραδοσιακών προϊόντων στο χωριό Αμαριατή.